επειδή δεν γνωριζόμαστε καλά, έχουμε έτσι ένα γεια από μακριά, όσες φορές έχουμε βρεθεί. Συμπαθιόμαστε όμως καλά. Όλοι όσοι σε ξέρουν λένε για σένα ότι έχεις απίστευτο χιούμορ. Γιατί όταν εμφανίζεσαι δημόσια, είτε σε συνεντεύξεις, είτε τέτοια, αυτό δηλαδή, σου το έχεις κρύψει. Γιατί με τρελαίνει αυτό τώρα που με ρωτάς. Λες και δεν ξέρεις εσύ. Πού να το δείξω? Όταν βγαίνω σε ένα πρωινό, να αρχίσω σαν την τρελή, να λέω διάφορα αστεία από αυτά που κάνω. Όχι, αλλά δώσε εμένα, ας πούμε, τώρα μπορεί, ας πούμε. Γιατί ξαφνικά να σηκωθώ για να αρχίσω να κάνω αστεία? Όχι, απλά εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Πρέπει, κοίταξε, πρέπει να γίνει η κουβέντα και να βγει μέσα από αυτή το χιούμορ. Εντάξει, όποιος δουλεύει μαζί μου το ξέρει, γιατί έχω ένα χιούμορ που είναι λίγο αυτό, τρελό. Αυτό σου λέω. Μπορεί να μου έρθει δηλαδή και σε μια στιγμή που. Δεν είναι τόσο γενικό. Είναι εγγλέζικο, φλεγματικό το χιούμορ σου? Ναι, μπορεί. Μπορεί. Καταρχήν, να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί εκ του αποτελέσματος φαίνονται τα πράγματα. Εγώ θα υπήρχα σε αυτή τη δουλειά αν δεν είχα χιούμορ? Δεν θα υπήρχα. Επειδή έχω πάρα πολύ χιούμορ, έχω αντιμετωπίσει όλες τις κατηνιές, όλες τις αηδίες, όλα τα πράγματα τα φτηνιάρικα που έχουν συμβεί γύρω μου, με πάρα πολύ χιούμορ. Κοίταξε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πίνει νερό στο όνομά σου. Συνάδελφοί μας τουλάχιστον. Ναι, γιατί έχεις δώσει δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο. Έκανες μια δραματική σχολή από την οποία δεν ξέρω αν κερδίζεις λεφτά, αλλά οι δάσκαλοι που ερχόντουσαν εκεί για να διδάξουν βγάζαν χρήματα οι άνθρωποι. Βέβαια. Και σε επίπεδο συνεργάτη σε θεωρούν άψογοι. Τώρα, στα καλλιτεχνικά δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία για τον καθένα από εμάς. Άλλος θα σε γουστάρει, άλλος δεν θα σε γουστάρει. Ναι, δεν μπαίνετε. Και να σου πω και κάτι. Σου έχω, δεν ξέρω αν είναι καλά ή άσχημα νέα για σένα αυτά. Δεν μας κρίνει κανένας άλλος. Δεν πιστεύω ότι μας κρίνει ο κόσμος. Μας κρύβει ο χρόνος. Συμφωνώ. Όλους. Καταγράφεται αυτό που κάνει ο καθένας. Συμφωνώ. Και στο τέλος η αποτίμηση θα έρθει μετά από καιρό. Από εκεί και πέρα επικοινωνούμε όλοι μας με αυτούς που μας γουστάρουνε. Αυτοί που δεν μας γουστάρουνε, παπάδες να κάνουμε, δεν θα τους αναγνωρίσουν. Μπράβο, ρε Θεοδωρή μου. Έτσι δεν είναι? Εγώ, ναι. Έτσι είναι. Έτσι. Άρα αυτό, αυτό για όλους μας. Το ξέρω ότι είσαι ισορροπημένη σε αυτό. Α, δεν το συζητώ. Και να σου πω κάτι, επειδή πιστεύω ότι το θέατρο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Και δουλειά πάθους. Αν δεν έχεις πάθος, δεν έχεις λόγο να κάνεις θέατρο. Τα ξέρεις. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, τόσο σου απορροφά την ενέργειά σου. Ο άλλος λέει, μα πόσες ώρες δουλεύει, τρεις? Γιατί κουράζεται τόσο? Εγώ δεν κουράζομαι ποτέ όταν κάνω τηλεόραση. Αυτό τι σημαίνει, ότι η προσωπική ζωή για σένα δεν υπάρχει? Γιατί το λες αυτό? Πάντα υπήρχε. Γιατί έτσι πως δουλεύεις, έτσι πως δουλεύεις, γιατί τι εσύ πως δουλεύεις? Εσύ πώς δουλεύεις? Εσύ γράφεις, σκηνοθετείς, παίζεις. Και εγώ γράφω, σκηνοθετώ, παίζω. Απλώς επειδή είμαι γυναίκα, μου το ρωτάτε αλλιώς. Γιατί διαφορά έχει γυναίκα δηλαδή? Θα σου πω τι διαφορά έχει. Και έχουμε πρέπει και να μια, τον έχει το άντρας. Και μια διαφορά, θα σου πω τεράστια. Εσύ είσαι star. Τι θέλω να πω, δηλαδή. Και εσύ είσαι star από αυτούς που φαίνονται αντιστάρ. Άστα αυτά τώρα. Όχι, δεν είναι αυτό. Κατάλαβα πολύ καλά τι λες. Ναι. Δεν φαίνομαι ούτε εγώ αντιστάρ. Εγώ λέω επί της ουσίας, δεν λέω τι παριστάνει ο καθένας. Καταρχήν, εγώ δεν παριστάνω τη star. Δεν είπα ότι την παριστάνει. Είσαι, δεν είπα την παριστάνει. Ανέλαβες. Σου έτυχε. Ας το πάμε έτσι. Σου έπεσε ο τέτοιο να πέσουν τα φώτα και να σε κοιτάνε έτσι. Αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια ευθύνη. Έχει από πίσω μηχανισμούς, πώς το λένε, που πρέπει αυτό το πράγμα να το διαψεύδουν ή να το επαληθεύουν. Κυρίως να το επαληθεύουν. Εγώ σε αυτό είμαι λίγο πιο ελεύθερος. Εγώ φτιάχνω μια παρέα και δουλεύω μαζί τους. Όχι, εγώ ελεύθερη είμαι. Αυτό το θέμα δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Δηλαδή, ωραίο. Υπάρχει. Ο κόσμος έχει ανάγκη από μυθιστόρημα, μυθοπλασία, να φτιάξει κάπως στο μυαλό του κάτι. Πολύ ωραία. Εγώ όμως δεν το βιώνω αυτό. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Γιατί αν ασχολιόμουν με αυτό, θα είχα κολλήσει να παίζω μπουλβάρ, όπως έπαιζε στο Βρετάνια, και ποτέ δεν θα ήθελα να βγω με τη ρόμπα να κάνω την πρόσφυγα στη Σμύρνη. Δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Καλώς έχει γίνει, ευγνώμων είμαι και γι' αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει εμένα καθόλου. Αυτό το οπότε καινούργιο. Αισθάνομαι απόλυτη ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω. Με πείσες. Αλήθεια. Πες μου κάτι, για αυτό το καινούριο εγχείρημα για τη Σμύρνη, παντρεύει δύο πράγματα, μια εσωτερική ανάγκη να μιλήσεις γι' αυτό και του επιχειρηματία αυτό που λέμε, το ότι αυτό θα πετύχει? Το γιατί νομίζω πηγαίνει καθόλου, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, δηλαδή πιο καλά δεν γίνεται. Ναι, γι' αυτό λέω, βάζω το τέτοιο το επιχειρηματία. Το επιχειρηματία όχι, γιατί δεν είναι παραγωγή δικιά μου.
Είναι του μείζωνος ελληνισμού. Η πρόταση όμως δική σου δεν ήταν όλη η ιδέα. Η ιδέα ήταν δικιά μου, η πρόταση ήταν δικιά μου, γιατί πιστεύω ότι έγινε ένα κλικ. Αυτό που ψάχνανε εκείνοι, το σκεφτόμουν εγώ. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να βρω ένα παραγωγό να μου ανεβάσει αυτό, γιατί δεν το σηκώνει τσέπη μου τώρα παραγωγή του ενός εκατομμυρίου φυσικά. Και εκείνοι όμως θέλαν κάτι που να είναι κοντά στο στόχο του Ιδρύματος. Εγώ είχα όνειρο να γράψω για τη Σμύρνη. Δεν είμαι ούτε μικρασιάτισσα, ούτε τίποτα. Απλώς... Εγώ είμαι. Είσαι. Από καταγωγή και από τους δύο παππούδες, ναι. Ο ένας από τη Σμύρνη, άλλος από την Κωνσταντινούπολη. Και α, δεν το ξέρα. Ναι. Είναι η μισή Ελλάδα, παιδί μου. Είναι, ναι. Είναι τρομερό. Γι' αυτό και αυτό το έργο έχει πάει από το ένα θέμα στο άλλο τώρα. Όχι, εγώ σε πάω. Δεν φταίς εσύ. Ναι. Έχει μία αντίδραση από τον κόσμο που δεν την έχω ξαναζήσει ποτέ. Δεν είναι θέμα εισιτηριακό. Εγώ επιτυχία μεγάλη αντίστοιχη έχω κάνει και στη Θεοδώρα. Mm. Είναι αντίστοιχου βεληνικούς σε τέτοια εποχή. Έτσι είναι. Δηλαδή σε ένα πρωί να πουλάει 3.000 εισιτήρια ή 2.000 εισιτήρια. Ναι, η προσέλευση, είναι, η προσέλευση είναι το ίδιο, απλώς το εισιτήριο πια έχει φθηνήνει περισσότερο. Ναι, αυτό έχει ναι. αλλάξει. Όμως η αντίδραση είναι άλλη. Δηλαδή δεν είναι το χειροκρότημα που είχε η Θεοδώρα ή η Καρένα, μια πολύ ωραία παράσταση. Είναι ένα πράγμα που σηκώνω ότι οι άνθρωποι όρθιοι και κλαίνε με λυγμούς, γιατί δεν έχει να κάνει με το θέατρο. Έχει να κάνει με αυτό που τους έρχεται μέσα από το θέατρο, αυτές οι μνήμες από τις γιαγιάδες, από τις προγιαγιάδες, αυτά πράγματα έχει, που... Είναι φορτισμένο πολύ το είναι θέμα. Πολύ φορτισμένο πράγμα και ενώ είναι ευχάριστο, γιατί βλέπεις στις 2,5 ώρες, βλέπεις την ωραία ζωή της Μικρασίας, δεν βλέπεις την καταστροφή, όμως αυτό το ότι ακούνε τα φαγητά, τους δρόμους, τα μαγαζιά της οικογένειας, τους φέρνει ένα λυγμό που με συγκινεί πάρα πολύ. Να σου πω, σε εξόντωσε η αποπεράτωση αυτού του εγχειρήματος. Δηλαδή, στην πορεία υπήρχαν αντικσότητες οι οποίες έπρεπε να ξεπεραστούν. Είστε πάρα πολλά άτομα. Ασύλληπτες. Δεν είχα όμως προβλήματα με τους ηθοποιούς καθόλου και πραγματικά τους ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί έκανα με τους τραγουδιστές. Ούτε με τους τραγουδιστές. Είχαμε αυτούς που συνεργαζόμαστε. Mm. Με όσους δεν συνεργαζόμαστε, δεν μας αφορούν. Δεν έφυγε, νομίζω, η Νατάσα κάποια στιγμή. Δεν είχαμε αρχίσει. Ναι. Δεν έγινε αναστάτωση δηλαδή στην... Όχι, όχι, δεν είχαμε αρχίσει. Κοίταξε, το βασικό ήταν η Στουδιαντίνα. Η ορχήστρα ήταν εκεί που είναι... Εντάξει, ξέρεις εσύ τι ορχήστρα είναι η Στουδιαντίνα, σπουδαία. Και ο Κατζηγιάννης, δεν το συζητώ. Μετά το τραγούδι της παράστασης, το είπε η Άλκης της. Που με την Άλκης της πρωτοψάλτη θα βγει σε CD. Έχεις μάθει να παίζεις σε μεγάλα θέατρα με πολύ κόσμο. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσες να κάτσεις να παίξεις το μικρό σου το στουντιάκι που είχες κάτω στο Ηλίσια. Αμέ. Να παίξεις με 80. Αμέ, γιατί όχι. Δεν το έκανες. Και δεν το έκανα γιατί στο Ηλίσια, γι' αυτό και ήθελα για να φύγω μετά την 12η από το Ηλίσια. Στο Ηλίσια είχα γίνει πάρα πολύ παραγωγός. Δεν γινόταν να βγω από αυτό το ρόλο, γιατί είχα τεράστια ενίκεια και τεράστια ποσά στο κεφάλι μου. Χρεοκόπησες καθόλου? Όχι. Το πρόλαβε. Δόξα Θεός, Παναγία μου. Το πρόλαβα και επειδή μιλάγαμε στο διάλειμμα για το Βουτσά, έπαιζα το άνθος του κάκτου με το Βουτσά, το οποίο είχε σκίσει 2 σεζόν και μου λέει, μα είσαι τρελή. Γιατί θέλεις να αφήσεις το θέατρο τώρα? Και του λέγα, έρχεται η κρίση, Κώστα μου. Εγώ δεν μπορώ με το ενίκιο αυτό να συνεχίσω. Και δεν με καταλάβαινε. Ήρθε την άλλη χρονιά, που εγώ είχα κανονίσει ήδη και πήγα με την Ολυμπία Δουκάκη στην Κύπρο, γιατί ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσει το μυαλό μου, γιατί πλέον αισθανόμουν ότι δεν ήμουν καλλιτέχνης, ήμουν λογιστής. Ξύπναγα και έλεγα, θα τα βγάλω πέρα φέτος, θα πληρώσω το ενίκιο, 300.000 τόνα. Μπράβο όμως που δεν έπαθες έπαρση, δηλαδή να πεις, OK, έρχεται η κρίση, αλλά έρχεται για τους άλλους, όχι για μένα. Μπράβο σου που δεν το πες. Παπαπαπα, δεν παθαίνω εγώ τέτοια. Πιστεύεις ότι έρχεται για όλους, όπως... Ναι, η κρίση έρχεται για όλους και ήρθε για όλους. Και πιστεύω ότι στην κρίση τα πράγματα που πάνε είναι, με πρόλαβες που μου είπες αυτό με το μικρό, ή κάτι μικρό που είναι πραγματικά ωραίο, είτε διασκεδαστικό έχει είτε ειδονή, δραματικό. Έχει ειδονή αυτό το πράγμα, γι' αυτό το λέω. Γίνεσαι ξαφνικά με τον θεατή συνωμότης. Ναι. Είναι άλλο πράγμα, είναι σαν να του τα λες το αυτή. Μα εγώ θέλω πάρα τα πολύ μεγάλα να το ζήσω θέατρα, αυτό. Τα μεγάλα θέατρα έχουν ένα πράγμα, ρε παιδί μου, που είναι το μεγάλο θέατρο. Αυτό που δεν το έχεις κάνει, θα με θυμηθείς όταν θα το κάνεις. Θα το κάνω. Δεν θα θες να το αλλάξεις μετά, να το ξέρεις. Και είναι κρίμα. Έχεις 33 χρόνια, λες τη δουλειά. Βέβαια. Είναι κρίμα να μην το έχεις ως εμπειρία αυτό το πράγμα.
Και να το είχες και μέσα στα πόδια σου, έτσι, ναι, το θέατρο. Δεν μπορούσα, γιατί δεν είχα ποιο να βάλω στο μεγάλο θέατρο. Στο για πες μου κάτι, τώρα έχουν περάσει 33 χρόνια. Όσες φορές δοκίμασα, δηλαδή, να κάνω στο θέατρο κάτι άλλο με κάποιον άλλον επάνω, δεν μου πήγε ποτέ. Ναι. Δεν γέμισε ποτέ. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Ναι, καλά, το καταλαβαίνω. Οπότε δεν σου έμενε και χρόνος και λογική για να το κάνεις. Κοίταξε, κακά τα ψέματα, τα μεγάλα θέατρα, επειδή και εσύ έχεις παίξει σε μεγάλο θέατρο, τα 3-4 θέατρα δεν έχουν, στην Ελλάδα είμαστε άπειρους ηθοποιούς, εκ των οποίων να διαλέξουν για να γεμίσουν αυτά τα θέατρα. Έχουν 10 που πρέπει να συνδυαστούμε και μεταξύ μας για να γεμίσουν αυτά τα θέατρα. Εγώ αναρωτιέμαι πώς γεμίζουν κιόλας. Αλήθεια στο λέω. Δηλαδή, οι χίλιες παραστάσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή και κουτσοπαλεύουν όλες με κάποιο τρόπο και τα βγάζουν πέρα. Παίζει ρόλο το θέμα. Σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων δεν μπορώ να το καταλάβω. Παίζει ρόλο το θέμα πάρα πολύ για μένα. Και υπερπροσφορά όμως εντάξει. Δηλαδή, μπορεί ενδιαφέροντα θέματα. Δεν πάνε και τόσο πολύ. Και όχι, δεν πάνε. Αλλά με πολύ μικρή διάρκεια. Μα και μόνο που το σκεφτόμαστε και το κάνουμε, μου φαίνεται φοβερό θράσος. Είμαστε τρελοί. Τι είμαστε. Αλλιώς δεν θα κάνουμε δουλειά, κάναμε άλλη. Η ερώτηση που πήγα να σου κάνω και δεν την ολοκληρώσα είναι η εξής. Ότι στα 33 χρόνια αυτά που έχουν περάσει, τα περισσότερα από τα θέματα σου πήγανε ίσως και καλύτερα από όσο να τα περίμενες. Όντως. Okay. Η ερώτηση είναι, αυτό τελικά είναι που ήθελες. Έπαθες την κρίση να πεις και τελικά, okay, το έκανα γι' αυτό. Και τι έγινε? Εννοείς το ότι πήγανε, ας πούμε, και ήρθε κόσμος και τέτοια? Όχι. Εννοώ το προκαταθλιπτικό αυτό σύνδρομο που οι στόχοι επιτεύχθηκαν. Που αισθάνεσαι ότι τα έκανες όλα. Όχι, ότι τα έκανες, αλλά και λες, okay, τα έκανα. Και τι έγινε που τα έκανα? Κατάλαβες. Ναι. Το κενό δόξα του πράγματος. Την έχω περάσει αυτή τη φάση. Αλλά την έχω περάσει σε φάση που έκανα πράγματα γιατί έπρεπε να γεμίσει το θέατρο. Το που σου έλεγα. Έπρεπε να γεμίσει το θέατρο. Έπρεπε να πληρώσω τα ενίκια. Δεν την περνάω τώρα. Όταν κάνω κάτι το οποίο με παθιάζει, δεν το περνάω καθόλου. Ίσα-ίσα τρελαίνω από τη χαρά μου. Δεν ξεπαθιάστηκες ποτέ? Δεν υπήρξε μια φάση που να πεις άδειασα? Όχι, δεν ξεπαθιάζομαι. Δεν μπορώ. Δεν παθαίνεις καταθλίψεις δηλαδή? Παθαίνω. Παθαίνω μόνο για προσωπικά μου. Για προσωπικά. Έχεις κάνει και ψυχοθεραπεία καθόλου? Το έχεις παλέψει? Όχι, δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία. Ξέρεις γιατί πιστεύω ότι δεν έχεις κάνει ψυχοθεραπεία? Γιατί? Προσωπική μου εκδήλωση. Για γιατί θεωρείς? Γιατί είμαι πολύ αστεία, έχω πολύ χιούμορ. Όχι, πιστεύω ότι θεωρείς τον εαυτό ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σου πει εσένα τι θα έπρεπε να κάνεις. Τι λες, μωρέ? Τι λες? Έχω την αίσθηση. Τόσο πια τέρας εγωισμού? Όχι εγωισμού ακριβώς, όσο μπορεί να υπερεκτιμάς την νοημοσύνη σου, η οποία είναι ψηλή. Κακά τα ψέματα. Η νοημοσύνη δεν αρκεί για να λύσεις τα ψυχολογικά σου προβλήματα. Δεν έχει καμία σχέση με την νοημοσύνη. Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι μπορεί να γίνονται ερείπια από την κατάθλιψη. Εγώ μια φορά έχω γίνει στη ζωή μου ερείπια από κατάθλιψη με το θάνατο του Τρίτσι. Είναι πολύ ευνηδιαστικό καταρχάς. Από τη δουλειά, λατρεύω το θέατρο, σου είπα, είμαι παθιασμένος άνθρωπος θέατρου, μπορώ να κάτσω 20 ώρες και να ψηρίζω κάτι, να το φτιάξω. Ο Πάτσας που δουλεύαμε φέτος μου λέει, ξαναβρήκα το Θόδωρο. Λέω, ποιο Θόδωρο? Τον Αγγελόπουλο, μου λέει. Λέω, τι σχέση έχω εγώ καλή? Γιατί μου λέει, τα ψηρίζεις τόσο πολύ, δηλαδή μπορώ να χτίσω μια ολόκληρη σκηνή, μετά να πω χάλια τα έχω κάνει να την ξαναλλάξω, μετά να σκίσω κάτι που έγραψα 300 φορές και να βασανίζω τους πάντες. Εκεί έχω πάθος, αλλά αυτό δεν μπορεί να με καταθλίψει επειδή δεν πήγε ένα έργο ή επειδή δεν βγήκε τόσο καλό όσο ήθελα. Καθόλου. Αυτά για μένα είναι η σωστή τους βάση και αξία. Η ίδια η ζωή μπορεί να μου προκαλέσει κατάθλιψη, όπως ο θάνατος ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου που ήταν ο Αντώνης, που ήταν κάτι αναπάντεχο. Αλλά και τότε, σε εποχή που πέρασε κατάθλιψη, δηλαδή που δεν ήθελα να φάω, δεν ήθελα να βγω, άφησα το θέατρο, έφυγα από το Βρετάνια, είπα θα μείνω ένα χρόνο εκτός, να ταξιδέψω, αν φύγει το μυαλό μου, πάλι δεν βγήκα επειδή πήγα στον ψυχαναλυτή, θα μπορούσε ένας άλλος άνθρωπος να πάει. Καλά, στον ψυχαναλυτή πηγαίνουμε όταν νιώθουμε ότι δεν τα βγάζουμε πια πέρα από μόνοι μας. Τότε πηγαίνουμε. Όμως πιστεύω ότι ένα πράγμα πολύ σημαντικό είναι η δημιουργικότητα. Και βέβαια, η δημιουργικότητα. Εγώ καταλαβαίνω ότι μέσα από αυτή τη δυστυχή περίοδο που πέρασες, ναι, το θέατρο πάλι σε έφερε σε μια ισορροπία. Μπράβο.
Το γράψιμο. Αλλά με ενδιαφέρει αυτός ο χρόνος που περιγράφεις. Τι έκανες αυτό το χρόνο? Ταξίδεψες, είπες. Ταξίδεψα σε μέρη που δεν είχα πάει και που δεν μου θύμιζαν κάτι. Εκεί ισχύει το καβαφικό, η πόλη θα σε κυνηγά όμως. Βέβαια. Βέβαια, ούτως ή άλλως. Αλλά ο άνθρωπος πάντα έχει την ουτοπία ότι φεύγοντας από τα γνωστά και τετριμένα και αγαπημένα θα βρει κάτι άλλο και θα ξεφύγει. Πήγες με παρέα, με φίλους, ταξίδεψες? Όχι, όχι, όχι. Εγώ στη μεγάλη στεναχώρια δεν είμαι πολύ του μοιράσματος. Στη μεγάλη στεναχώρια είμαι πολύ του κλεισίματος. Και γενικά τις πολύ μεγάλες μου στεναχώριες, τα πολύ μεγάλα μου διλήμματα, άντε να τα μοιραστώ με την αδερφή μου, ξέρω, και τη μάνα μου, αλλά κυρίως τα. Ούτε καν με αυτές τα περνάω μόνοι μου. Δεν είναι εγωισμός? Δεν είναι εγωισμός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αισθανθεί πάρα πολλές φορές μόνος του με πολύ κόσμο. Γιατί εγώ αισθάνομαι πάρα πολλές φορές μόνη μου με κόσμο γύρω μου και στην επιτυχία μου. Γιατί για άλλο λόγο αγαπώ εγώ αυτή την επιτυχία, για άλλο λόγο τη θαυμάζουν αυτοί. Για άλλο λόγο με θαυμάζουν, άλλο πράγμα είμαι εγώ. Οπότε εκεί πάντα υπάρχει μοναξιά. Παντού υπάρχει μοναξιά, Μιμή. Ναι, εντάξει. Απλώς στην επιτυχία σου είναι πολύ έντονη. Ίσως πιο έντονη και από την αποτυχία. Αισθάνομαι πολλές φορές την ανάγκη να είμαι μόνη μου. Δηλαδή, η απομόνωση που κάνω πολλές φορές το καλοκαίρι που μου λένε «Μα δεν πας στη Μύκονο, μα δεν πας σε ένα νησί». Και πάω στο θεολόγο και μπορεί να εξαφανιστώ δύο μήνες που το κάνω κάθε τότε καλοκαίρι. Τότε υπήρχε ο θεολόγος σε αυτή τη φάση που λες, αυτή τη χρονιά? Όχι ακόμα. Όχι. Τότε είχα πάει στην Τσεχία, στην Πράγα. Εκεί πήγες μόνη σου? Πήγα με μία βοηθό που είχα, που ήταν Τσέχα. Και πόσο καιρό έκατσες? Πήγα στο φεστιβάλ, στο Κάρλο Βιβάρι, που ήμουν στην Επιτροπή και κάθισα εκεί κάπως ο καιρό, μετά πήγα στην Πράγα, μετά πήγα στο χωριό της που ήταν στη Μοράβια, στα βάθη της Τσεχίας. Έτρεχες και δεν έφτανα. Ναι, έτρεχα και δεν έφτανα. Και μετά άρχισα πάρα πολύ να γράφω. Τότε πήρα την Καρένινα που ήταν μυθιστόρημα και την έκανα θεατρικό κλπ. Και πάντα εμένα το καταφύγιο μου είναι το γράψιμο. Και είναι μια μοναχική διαδικασία η οποία έχει έναν αντίποδα στο πόσο στο κοινωνικό θέατρο είναι όλο το υπόλοιπο. Ναι, που εμένα τουλάχιστον όταν μου λένε ότι μα δεν κουράζεσαι που γράφεις και μετά σκηνοθετείς και μετά παίζεις, ίσα ξεκουράζομαι και φαντάζομαι με καταλαβαίνεις αυτό. Πώς θα σε καταλαβαίνω? Αυτή η απομόνωση και το κλείσιμο το δικό μου και το σκύψιμο πάνω σε ένα κείμενο είναι η υγεία μου. Συμφωνώ απόλυτα. Και είναι κάτι που το έχεις ανάγκη. Από το ανάγκη. Από ανάγκη και καθαρίζει το μυαλό μου. Εγώ έχω καβατζάρι ότι με τα χρόνια που θα περάσουν, γιατί είμαι και πάρα πολύ. Εμένα, ας πούμε, όταν έκανα πρώτη φορά ομοιοπαθητική, μου είπε ομοιοπαθητικός, μου έδωσε φόσφορο. Γιατί μου λέει, λέω, γιατί μου δίνεις φόσφορο? Γιατί λέει, είναι ο χαρακτήρας σου έτσι. Λέω, τι είναι ο χαρακτήρας? Μου λέει, το οξυγόνο σου είναι η άλλη. Είσαι πάρα πολύ ανοιχτός και κοινωνικός κτλ. Και δίνεις. Παρόλα αυτά όμως, αυτή μου την πλευρά του γραψίματος την ξέρω και την έχω ανάγκη και την έχω καβατζάρει για αργότερα ότι αυτή θα είναι η δουλειά που θα κάνω. Θα κάθομαι μόνος μου και ωραία, μαζί θα κάτσουμε. Μαζί θα κάτσουμε. Έτσι θεωρώ κι εγώ. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι αληθινά κοινωνική. Είμαι πολύ, όταν είναι ο κόσμος, είμαι πάντα πολύ κοντά στον άλλον, ακούω τα προβλήματά του, είμαι χαμογελαστή κλπ. Αλλά η βαθιά μου φύση δεν είναι κοινωνική.